Αριστερά έχει τον Αργυρόπουλο μπροστά του, θα σεντράρει με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή ζητάει χέρι ο Τσεσνάουσκης και να δούμε πως έχουμε πέναλτι. Υπάρχουν χειροκροτήματα. Βλέπω τον Ρόκα να μην το πιστεύει και έχουμε πέναλτι. Ο κύριος Παπασταμάτης στο έκτο λεπτό λοιπόν υποδεικνύει την παράβαση. Να δούμε ξανά πως ο Ρόκας όντως βάζει το χέρι του. Ανόητη ενέργεια από τον Στάθη Ρόκα. Βλέπετε καθαρά βάζει το χέρι του πριν. Και ο Βραγκουλάκης παίρνει φόρα για να ανοίξει το σκορ και το πραγματοποιεί. 1-0. Ο Εργοτέλης πολύ νωρίς παίρνει προβάδισμα και βάζει φωτιά στο παιχνίδι, αναγκάζοντας σε προβλήματα τον Βαγγέλη Βλάχο και την ομάδα του, καθώς και ο Αστέρας Τρίπολης προέρχεται από ήττα εκτός προγράμματος. Επιτρέψτε μας, αυτό το 1-0 μέσα στη Λιβαδιά δεν ήταν και ότι καλύτερο για την ομάδα του Βλάχου, έστω κι αν ισχυρότατος άνεμος δεν επέτρεψε στην ομάδα της Τρίπολης να βγάλει στο γήπεδο αυτά που μπορεί. Εδώ μια ανόητη ενέργεια του Ρόκα αναγκάζει τον Αστέρα πολύ αυτός. Βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Εργοτέλης με τον Τσεσνάουσκης να φεύγει ωραία από δεξιά. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Σέντρα στην περιοχή. Γκολ! 2-0. Άνετα, απλά, ωραία. Ο Μπούντιμιρ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ξεκινώντας ο ίδιος αυτή την κόντρα επίθεση. Ο Τσεσνάουσκης έβγαλε μπαλιά. Πάρε βάλε στον Κροάτη και αυτός δεν είχε πρόβλημα να νικήσει για δεύτερη φορά. Πολύ νωρίς τον Αναστασόπουλο και να πάρει ασφαλές προβάδισμα ο Εργοτέλης με το 2-0 να είναι γεγονός. Θα δούμε ξανά τη φάση, καθώς η πίεση αυτή ανάγκασε σε λάθος τους αρκάδες. Ο Τσεσνάουσκης βγήκε πολύ ωραία από δεξιά. Την κατάλληλη στιγμή έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Ο Μπούντιμιρ εξαιρετικό πλασέ με το αριστερό. Ένα ακριβώς άγγιγμα, αυτό που ήθελε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αναστασόπουλου για να κάνει το 2-0. Με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ, εκπληκτικό παιχνίδι βλέπουμε με τον Λαζαρίδη, τον αρχηγό του Αστέρα, να βάζει ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι μετά την εστημένη μπάλα. Ο Βίλτσες την έστειλε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Λαζαρίδης από τη μικρή περιοχή με την κεφαλιά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-1. Εντυπωσιακό μάτς, δεν θυμίσει τίποτα παιχνίδι Super League, επιτρέψτε μας να πούμε. Εδώ βλέπετε πως ο Λαζαρίδης κερδίζει τον Ρουμπάκη στον αέρα, κερδίζει και τον Πόζα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-1. Μέσα σε 16-17 λεπτά έχουμε δει 3 γκολ και μία φάση. Εκπληκτικό μάτς μέχρι στιγμής. Ξανά πως στο ψηλό παιχνίδι, η κίνηση που γίνεται στην περιοχή, ο Χίμπλιγκερ γκολ, 3-1. Σας το είχαμε πει ότι ο Αυστριακός είναι κίνδυνος θάνατος στην αντίπαλη περιοχή, αν και στόπερ. Και βάζει ξανά την ομάδα του στη θέση του οδηγού, καθώς της δίνει αέρα 2 τερμάτων. Περίλυπος ο Αναστασόπουλος, πραγματικά δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που είχε δεχτεί τόσα γκολ, τόσο νωρίς ο Αστέρας Τρίπολης. 3-1 λοιπόν. Με το φάουλ από τον Φραγκουλάκη μόνος του στην καρδιά της άμυνας, τον ξέχασε ο Φιτανίδης. Δεν πήδηξε μαζί του στον αέρα. Ο Φραγκουλάκης στημένη παλιά. Βλέπετε ο Φιτανίδης κάτω, ο Χίμπλιγκερ ψηλά και το 3-1 είναι γεγονός για τους γηπεδούχους. Περισσότερο Αγγλία θα μοιράσει ωραία στον Καρέρα. Θα ξεπεράσει αυτός ο αντιπάλος που θα μπει στην περιοχή. Σουτ στη γωνιά και γκολ. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Καρέρα. Θα μειώσει σε 3-2 και θα βάλει ξανά τον Αστέρα Τρίπολη στο παιχνίδι. Έβγαλε πολύ ωραία την παλιά ο Έντερ στον Καρέρα, αυτός με εκπληκτική προσπίση και με το εξωτερικό πέρασε ανάμεσα σε δύο άτομα και ραυνοβόλησε τον Πόζα. Ξανά εδώ κοιτάξτε με το εξωτερικό η τρίπλα ανάμεσα σε δύο και σουτ με φάλτσο στην πλαϊνή γωνιά, στη διπλανή γωνιά από τον Πόζα, πλαϊνό δίχτυ, άπιαστο το σουτ πραγματικά και 3-2, εκπληκτικό μάτς εδώ στην Κρήτη. Ντότζι δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, αλλά δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Βίλτσες κάνει την προσποίηση. Ο Καρέρα θα σουτάρει γκολ. 3-3. Γυρίζει το μάτσο Αστέρας Τρίπολης. Εκπληκτικό παιχνίδι εδώ στην Κρήτη, θα το λέμε συνέχεια, καθώς δεν θυμίζει τίποτα αγώνα του Super League. Ο Καρέρα πρωταγωνιστής με το αριστερό αυτή τη φορά. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του και κάνει το 3-3 εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Αγγλικό σκορ στο Παγκρίτιο, ο Καραγεωργίου δεν πιστεύει αυτά που βλέπει. Ο Βίλτσες έκανε το κοντρόλ, προσποίηση, κόβει ο Ρουμπάκης. Με τη μία ο Καρέρα πριν τον προλάβει κανείς, ο Πόζα
Δεν μπορεί να αντιδράσει. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι πήγε μέσα έγραψε σήμερα. Με τον Ούγκρο να μην είναι σε καλή κατάσταση. Από εδώ θα φανεί ακόμα καλύτερα. Ο Καρέρα με τη μία με το αριστερό. Ο Πόζα εκτός θέσης. Ο Γελαδάρης για τον Μπούντιμιρ. Θέλει να γυρίσει στην περιοχή και τα καταφέρνει. Θα περάσει την μπάλα. Γκολ! 4-3. 4-3 με τον Σελθόντα τον Μπέτο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Την έστειλε στα δίχτυα και έφερε ξανά τον Εργοτέλη σε θέση οδηγού. 4-3. Απίστευτο μάτς με 7 γκολ εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια όλα οφείλονται στον Μπούντιμιρ. Χαμόγελα εδώ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοτέλη. Τον Μπούντιμιρ τον ξέχασε ο Καρντόσο και όχι μόνο τον ξέχασε αλλά τον άφησε να γυρίσει και μέσα στην περιοχή. Ο Μπέτο πρόλαβε 3 αμυντικούς και τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα με προβολή στα δίχτυα.